Κοιτάξτε, καταρχάς, ας προσπεράσουμε την ψευδεπίγραφη αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκπροσώπους δύο κομμάτων που είναι στοχοπροσιλωμένα με τον ευρωατλαντικό προσανατολισμό της χώρας μας και μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ αναβάθμισε όταν ήταν κυβέρνηση αυτή τη συμμαχία, δημιουργώντας νέες βάσεις στρατιωτικές, αμερικανοετικές στην Ελλάδα και στο Στεφανοβίκιο και στη Λάρισα και στην Αλεξανδρούπολη. Από αυτή την άποψη λοιπόν, το δεύτερο στοιχείο το οποίο είναι ζητούμενο είναι ότι κατά τη γνώμη μας αποτελεί συσκότηση του γεγονότος ότι οι σύμμαχοι μας μπορούν να αποτελέσουν παράγοντα σταθεροποίησης στην περιοχή. Αντίθετα, τόσο οι Αμερικανοί στο ΝΑΤΟ αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούν τον παράγοντα αποσταθεροποίησης της περιοχής. Και τα όποια ανταλλάγματα είναι έολα. Γιατί βεβαίως δεν αναγνωρίζουν σύνορα. Να θυμίσω τη δήλωση του State Department μετά την πετυχημένο ταξίδι, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ που παραχώρησε γη και ύδωρο. Τι είπε? Ότι ο διάλογος για τον εναέριο χώρο, ότι πρέπει να γίνει διάλογος για τον εναέριο χώρο όταν τα τουρκικά αεροπλάνα κάνουν υπερπτήσεις πάνω από την Αλεξανδρούπολη. Αυτή λοιπόν η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών του ΝΑΤΟ τροφοδοτεί την τουρκική επεκτατικότητα και βεβαίως στο χαρτί μας μπροστά μέσα από αυτή τη διαδικασία είναι ο διακηρυγμένος στόχος των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συνδιαχείριση στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, πράγμα το οποίο θέτει σε αμφισβήτηση κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας και βεβαίως δεν οδηγεί σε σταθερότητα στην περιοχή, αλλά αντίθετα σε μεγαλύτερα δεινά για τους λαούς της περιοχής. Μάλιστα. Εγώ το μόνο που θα ήθελα να καταλάβω είναι να πάμε λίγο και στα ένα δευτερόλεπτο μόνο. Είναι ότι αν είναι κακή η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπε ο κ. Καθ, αν είναι κακό το ΝΑΤΟ, αν είναι κακή η Αμερική, αν είναι κακή η Δύση, ποιος είναι ο καλός στην υπόθεση? Είναι υπεριαλιστές και κοιτάνε τα συμφέροντά τους. Ο καλός της υπόθεσης θα ήθελα να ακούσω ποιος είναι. Δεν μπορεί να κάνουμε επιλογή ανάμεσα σε υπεριαλιστικούς πόλους και ανάμεσα σε ληστές. Οι λαοί λοιπόν θα μπορέσουν να έχουν μια σχέση αρμονικής συμβίωσης όταν απεμπλακούν από αυτά τα υπεριαλιστικά στρατόπεδα. Δεν μπορεί λοιπόν οι λαοί να μπαίνουν κάτω από ξένες σημαίες. Λοιπόν, επειδή είπε ο κ. Καθασόπλος ότι δεν ήρθε να διαφυλάξει το ΝΑΤΟ και η Δύση στην περιοχή την ειρήνη, ας σκεφτεί κάποιος τι θα μπορούσε και τι θα έκανε ο Πούτιν αν δεν υπήρχε καν καθόλου η Δύση και το ΝΑΤΟ στην περιοχή. Ωραία. Τα κάνει λοιπόν, τώρα που υπάρχει. Πάντως η Ιουγκοσλαβία και η διάλυση της Ιουγκοσλαβίας είναι πολύ ορατό γεγονός και δεν πρέπει να το προσπερνάμε. Ωραία. Που η Αμερική. Να πάμε λίγο να αλλάξουμε θέμα, να πάμε λίγο και στα οικονομικά. Λοιπόν, κύριε Καλατανασόπουλε, πολλά τα προβλήματα τώρα. Συγχωρείτε και διακοπή, πρέπει να πάμε λίγο γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και οι αγρότες τώρα, ανησυχούν οι άνθρωποι. Βεβαίως. Και δεν έχουν να αντιμετωπίσουν μόνο τα πρόσφατα καιρικά φαινόμενα, αλλά και τις προηγούμενες καταστροφές που έχουν γίνει από τις πλημμύρες, από τους σεισμούς και που επί της ουσίας δεν έχουν αποκατασταθεί οι ζημίες. Το θέμα με αυτό που συζητάγαμε πριν είναι ότι τα μέτρα τα οποία τόσο η κυβέρνηση όσο και η αντιπολίτευση προτείνει είναι μέτρα τα οποία επί της ουσίας δεν οδηγούν σε ανακούφιση τα λαϊκά στρώματα. Γιατί κάνουν μια μερική αποκατάσταση των τεράστιων απολειών τα οποία είχαν αφενός. Αφετέρου μιλάμε για μια αναδιανομή. Γιατί το θέμα δεν είναι αν θα βγουν από την τσέπη του καταναλωτή ή από την τσέπη του φορολογούμενου. Είναι κοινές αυτές οι τσέπες. Γιατί ο λαός σηκώνει τα βάρη της φορολογίας. Για να έχουμε ουσιαστικά μέτρα που να αντιμετωπίζουν αυτές τις εξελίξεις με την ακρίβεια, με τη φτώχεια, πρέπει να δούμε την αιτία των προβλημάτων. Γιατί στην ενέργεια είναι μια πολιτική η οποία ακολουθήθηκε διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις της απελευθέρωσης, της απολιγνητοποίησης και της πράσινης μετάβασης που διαμόρφωσε ένα πολύ ακριβό μείγμα που στηρίζεται στην πράσινη ενέργεια και ταυτόχρονα στο εισαγόμενο φυσικό αέριο. Άρα λοιπόν είναι συνυπεύθυνος για αυτό το ακριβό μείγμα. Και δεύτερον, η χώρα μας επειδή συμμετέχει ενεργά στην πολεμική υπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία ταυτόχρονα και με τις κυρώσεις απέναντι στη Ρωσία έχει αυτά τα αποτελέσματα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο ζήτημα το οποίο έχει σημασία
και οι εκπρόσωποι των δύο κομμάτων και άλλων μιλάνε για εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας. Mm-hmm. Που σημαίνει δηλαδή ότι μια σειρά παραγωγικές δυνατότητες της χώρας μας καταστρέφονται και αυτές σχετίζονται άμεσα με τη διατροφική επάρκεια η οποία θα μπορούσε να υπάρχει. Γιατί? Γιατί κίνητρο είναι το κέρδος. Τρίτον, έχουν επιβάλει φόρους. Η έμεση φορολογία είναι και αυτή παράγοντας που κατατρέχει. Και τέταρτον, είναι η επεκτατική νομισματική πολιτική που ο ΣΥΡΙΖΑ την προσβάλλει ως προοδευτικό μέτρο για να εξασφαλίσουν ρευστότητα οι επιχειρηματικοί όμιλοι, που αποτελεί όμως φαρμάκι για τους λαούς γιατί αυξάνει τον πληθωρισμό. Να λοιπόν η αιτία, και ταυτόχρονα έχει διαμορφώσει και μια αγορά εργασίας και η σημερινή κυβέρνηση και οι προηγούμενες με τους μνημονιακούς νόμους, που ο μισθός είναι σε αυτά τα επίπεδα. Ωραία. Που επικρατεί η λογική της αναρχίας και της ζούγκλας. Άρα λοιπόν απέναντι σε αυτές τις αιτίες πρέπει να στραφεί το εργατικό λαϊκό κίνημα απαιτώντας ριζικές λύσεις ανακούφισης και βεβαίως μια άλλη πορεία.